Νεκρός από τα πυρά αγνώστων έπεσε ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες των αυτονομιστών στην Ανατολική Ουκρανία, ο Αλεξέη Μοσκοβόη. Όπως υποστηρίζουν οι αυτονομιστές, ο Μοσκοβόη δολοφονήθηκε μαζί με 6 άλλους κοντά στην πόλη Αλτσεύσκ, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ανατινάχθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό. Στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμούς από πολυβόλα. Στην Αντιίβκα, που παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου, 2 άτομα σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς των αυτονομιστών που επιτίθενται στην πόλη εδώ και 2 ημέρες. Η εταιρεία παραγωγής Χάλιβα Μέτινβεστ ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία του εργοστασίου της στην πόλη. Το εργοστάσιό μας έχει χτυπηθεί 200 φορές. Προσπαθούμε να επιζήσουμε, προσπαθούμε να συνεχίσουμε την παραγωγή. Οι εργαζόμενοι μας είναι πολύ φοβισμένοι. Και εγώ είμαι φοβισμένος. Αλλά δουλεύουμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν το εργοστάσιο σταματήσει, κανείς δεν θα μπορεί να το ξαναχτίσει, λέει ο διευθυντής του εργοστασίου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής κοκ, δηλαδή οπτάνθρακα στην Ευρώπη. Παράγει το 40% του κοκ της Ουκρανίας και μια διακοπή των δραστηριοτήτων του θα απειλήσει την παραγωγή των εργοστασίων Χάλιβα της χώρας. Thank you.